πρόσκληση και προφανώς να πω ότι σήμερα δεν εκπροσωπώ τον ιατρικό χώρο, υπάρχει ο πρόεδρος της, σήμερα εκπροσωπώ την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος ως αντιπρόεδρος αλλά κυρίως και ως πρόεδρος επιτροπής της ΕΝΠΕ. Θα έλεγα ότι το νομοσχέδιο το οποίο σήμερα διαβουλεύεστε, θα πω ότι θα ήθελα πρωτίστως να ρωτήσω αν εφαρμόζεται και πού, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα. Διότι υπάρχει μια προσπάθεια συντονισμού, αλλά συγχρόνως δημιουργεί και πολλά ερωτήματα συγκεντρωτισμού. Εγώ θα πω ανεξάρτητα όλων ότι είμαι υπέρμαχος της αποκέντρωσης του κράτους για να γίνει επιτελικό. Και αυτό μάλιστα σε αρκετούς βαθμούς πέραν της πρόληψης και της δημόσιας υγείας, ακόμα και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Βλέπουμε, και μάλιστα με πολλά ερωτηματικά, αυτό το νομοσχέδιο δημιουργεί ακόμα και στο επίπεδο της δημόσιας υγείας μια παράλληλη διαδικασία από μια υπάρχουσα ήδη κατάσταση, η οποία μπορεί να φέρει βελτίωση και προφανώς να δίνεται η δυνατότητα της τελέχωσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν χρειάζονται παράλληλα συστήματα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε σαν χώρα. Έχουμε τη δημόσια υγεία την οποία εφαρμόζει ο δεύτερος βαθμός, ο οποίος όμως ποτέ δεν είχε τη δυνατότητα να στελεχώσει τις υπηρεσίες του όπως θα έπρεπε. Γιατί το κεντρικό κράτος είναι εκείνο που δίνει τη δυνατότητα της τελέχωσης. Αλλά ποτέ δεν έδωσε τη δυνατότητα αυτή για να δημιουργήσουμε πραγματικά μια σοβαρή, σωστή δημόσια υγεία. Ανταυτού, βλέπουμε, δεν ξέρω ποιος, είμαι σίγουρος ότι ο συντάκτης δεν είναι ο υπουργός, για να είμαι πολύ ξεκάθαρος, αλλά όποιος είναι, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Πρώτον, γνωρίζουμε σε αυτή την αίθουσα ότι υπάρχουν δημοτικά πολυατρία εδώ και 30 χρόνια και λειτουργούν και δεν έχουν αδειοδοτηθεί ακόμα και δεν υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο αδειοδότησης, κύριε Υφυπουργέ. Το γνωρίζουμε. Έχουμε κάνει κάτι γι' αυτό. Κάνουμε μία πρόταση γι' αυτό. Όχι. Υπάρχουν ζητήματα της δημόσιας υγείας και το θέτω και εδώ ευθέως. Ευθέως το θέτω και θα το ξαναθέσω. Όταν σήμερα μπορεί να πάρει όποιος θέλει φάρμακο από οποιοδήποτε φαρμακείο αντιβίωσης. Το γνωρίζουμε ότι έχουμε τα ανθεκτικότερα μικρόβια. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αφήστε με 5 λεπτά. Δίνουμε την δυνατότητα επιτέλουσα χώρα όπως συμβαίνει σε όλες τις εγνωσμένες αξίας χώρες ότι δεν μπορεί όποιος θέλει να παίρνει αντιβίωση. Πότε θα λυθεί αυτό το πράγμα? Έχουμε τίποτα δηλαδή που μας φοβίζει να απαγορεύσουμε το αυτονόητο που λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και λένε όλοι? Ζητώ λοιπόν και ως ΕΝΠΕ, όπως το έχουμε ζητήσει και ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ως πολίτες, σε αυτό το νομοσχέδιο να υπάρξει. Τρίτον, πάμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε ένα παράλληλο σύστημα. Δηλαδή, η δημόσια υγεία και οι υπηρεσίες τις οποίες δημιουργεί το κεντρομόλο κράτος, πώς θα στελεχωθεί? Θα στελεχωθεί με προκηρύξεις? Όχι. Πώς θα στελεχωθεί? Από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και από τις περιφέρειες. Δηλαδή, οι περιφέρειες οι αποψηλωμένες, οι οποίες σήμερα είναι εργανωμένες και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν άριστα, αντί να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν άριστα, θα υποστελεχωθούν. Γιατί θα υποστελεχωθούν? Διότι επειδή ακριβώς οι επιστήμονες, οι λιγοστοί, γιατροί, οι φαρμακοποιοί της δημόσιας υγείας γενικότερα, δεν υπάρχουν διοικητικές υπηρεσίες, κάνουν και γραφειοκρατική διαδικασία. Άρα υπολείπονται των ελέγχων. Αντί λοιπόν να φροντίσουμε να βάλουμε διοικητικές υπηρεσίες και οι επιστήμονες να ασχοληθούν με το αντικείμενό τους, βγάζουμε λοιπόν τη δυνατότητα της κινητικότητας
όπου προφανώς όποιος επιστήμονας θα μετακινηθεί σε μια νέα παράλληλη διεύθυνση, η οποία σήμερα δημιουργείται από αυτό το νομοσχέδιο. Είναι λοιπόν σαφές, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, και επειδή ειδικά με τον κύριο Κικίλια έχουμε συζητήσει και τον εκτιμώ ιδιαιτέρως, θεωρώ όμως ότι αυτό το νομοσχέδιο και αυτό αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας, δημιουργεί πολλά ερωτήματα στο επίπεδο της στελέχωσης. Έχουμε λοιπόν έτοιμες δομές οι οποίες χρειάζονται βοήθεια και δεν χρειάζονται άλλες δομές οι οποίες θα αποψηλώσουν ακόμα και τις ήδη υπάρχουσες δομές. Είναι ένα για μας παράλληλο σύμπαν το οποίο θα δημιουργήσει τεράστια ζητήματα, το λέω με ευθύτητα, να καταγραφεί και καταγράφεται, αλλά και συγχρόνως θεωρώ ότι οι περιφέρειες θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίπεδο της συζήτησης, της πραγματικής υγείας, της πρόληψης, και θα σας πω ότι ειδικά σήμερα μετά από 4-5 μήνες η περιφέρεια της Αττικής έχει ετοιμάσει ένα πλήρες πρόγραμμα πρόληψης προσυμπτωματικών ελέγχων με επιδότηση και με, το ΕΣΠΑ έτοιμο να εφαρμοστεί σε όλη την Αττική. Τι ακριβώς θα κάνουμε τώρα? Δεν το ξέρω. Θα περιμένουμε τον κύριο Κοντοζαμάνη πότε θα εφαρμόσει το νομοσχέδιο μετά την ψήφιση για να μας πει αν θα κάνουμε το προσυμπτωματικό έλεγχο, κύριε Κοντοζαμάνη? Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, εμείς με αυτές τις παρατηρήσεις προφανώς και δεν είμαστε υπέρμαχοι αυτού του νομοσχεδίου, καταθέτουμε το σχετικό της ΕΝΠΕ και παρακαλώ, όπως ληφθεί υπόψη, βάσει των κείμενων παρατηρήσεων. Εδώ φέρετε το, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Υπουργέ.